κολοκυθόσουπα. Είναι κολοκυθόσουπα με ένα δωράκι. Εξτραδάκι. Εξτραδάκι. Δεν θα σε προδώσει ποτέ. Καλά, δεν το λέω. Ναι. Είναι ένα πιάτο που μπορεί να το σερβίρεις στο γιορτινό τραπέζι. Στο. Στο γιορτινό τραπέζι. Σερβίρεις μια κολοκυθόσουπα, θα μείνει άναυδη πεθερά. Θα πει πω την ύφη θα βάλω στο σπίτι μου. Να την ξεκινήσεις έτσι, ε. Πολύ καλά. Να ξεκινήσεις σκληρά. Με κολοκυθόσουπες, με τζίντζερ μέσα, με πετιμέζια. Δυναμωτική, ωραία, γευστική. Και έτσι να σου έρθει λίγο, να σου γαλινέψει λίγο την πεθερά έτσι με το στο στομαχάκι της. Ναι. Λοιπόν, κολοκυθόσουπα, παιδιά, γιατί πέρασε το Halloween, δεν πέρασε το Halloween. Και παρήσεψαν οι κολοκύθες. Κολοκύθες βλέπουμε, ειδικά αν πας κάπου στην επαρχία, βλέπεις αριστερά, δεξιά τους μικροπολιτές που τους λατρεύω και σταματάω πάντα και ψωνίζω από αυτούς. Βλέπεις πάντα τις κολοκύθες, είναι στην καλύτερη εποχή τους και είναι ένα πιάτο το οποίο μπορείς να το φτιάξεις ανά πάσα στιγμή. Και πάρα πολύ γρήγορα. Και πραγματικά δεν σε προδίδει ποτέ, γιατί μπορεί να τις διορθώσεις. Αν κάνεις κάποιο λάθος, ρίξεις ένα λαχανικό επιπλέον, κάτι. Ακριβώς. Πάντα θα βγει, θα είναι το πιο τίμιο λαχανικό, το οποίο αυτό που λέει είναι δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ θα καθαρίζω την κολοκύθα. Και εγώ θα λέω ότι θέλουμε. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλουμε. Ρίξτε κάρτες, παρακαλώ, έτσι. Ένα κιλό. Κολοκύθα καθαρισμένη, δύο κρεμμύδια ξερά, δύο καρότα, ένα αστεροειδή γλυκάνισο, 200 ml κρέμα γάλακτος, 50 ml πετιμέζι, 150 γραμμάρια πάκι, 100 γραμμάρια κάστανο βρασμένο προαιρετικά, ε. Ωραίο και το κάστανο. Έρχεται... Και καστανόσουπο θα κάνουμε προς τις γιορτές. Έρχονται και τα Χριστούγεννα τώρα γι' αυτό. Τέλεια. Μισό ματσάκι σχοινόπρασο, ένα λίτρο ζωμό λαχανικών, θυμάρι, 80 γραμμάρια βούτυρο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Περίμενε, θέλουμε και λίγο τζίντζερ. Θα βάλουμε και λίγο τζίντζερ, θα βάλουμε και λίγο γαρίφαλο, αλάτι, πιπέρι. Και τα ψωμάκια θα τα πούμε μετά, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται με την κολοκυθόσουπα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να δέσεις την κολοκύθα σου, να δέσεις τη σούπα. Ένας τρόπος είναι για να την κάνεις βελουτέ, είναι να βάλεις πατάτα μέσα. Εντάξει. Αν δεν θέλεις την πατάτα για τους χύψη λόγους, δεν έχεις πατάτα για τους χύψη λόγους, μπορείς να. Γι' αυτό σας βάζω εγώ κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε την κρέμα γάλακτος από τη συνταγή, μπορείτε να προσθέσετε δύο πατατούλες και θα έχετε την ίδια βελουτέ σούπα. Απλά την κρέμα γάλακτος τη βάλουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε την πατάτα. Αν θέλουμε να γίνει πιο light, θα βάλουμε την πατατούλα μας. Εντάξει, μέχρι εδώ. Βάζουμε λοιπόν, καθαρίζουμε την κολοκύθα μας. Κολοκύθα. Να είναι έτσι ωραίο χρώμα, πορτοκαλί, πάντα όταν την καθαρίζουμε τη βάζουμε να κάθεται καλά και από πάνω καθαρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, πρέπει να κάθεται καλά, κιόλας. Γιατί ανά πάση στιγμή η κολοκύθα μπορεί να σου κάνει ένα έτσι και είναι πάρα πολύ εύκολο να κοπείς. Λοιπόν, καθαρίζουμε την κολοκύθα μας, η κολοκύθα μπορεί να είναι 1,5 κιλό όταν πάμε να τη ζυγίσουμε και όταν την καθαρίσουμε να είναι 1 κιλό. Οπότε γι' αυτό γράφω στη συνταγή 1 κιλό καθαρισμένη κολοκύθα και την κόβουμε σε μικρά. Και να σου πω και κάτι, επειδή εμένα την βρίσκω πολύ μεγάλη στα τέτοια πολλές φορές την κολοκυθό, την κολοκυθά. Την κόβω. Την κόβω και τη βάζω σε ένα σακουλάκι και τη βάζω σε κατάψυξη. Πάρα πολύ καλό. Όταν το βγάζεις έχει νερό αυτό. Είναι λίγο νερωμένη. Όχι, είναι σκληρή. Είναι σκληρή, ε. Παγωμένη. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό ρωτάω. Μετά όταν τη ρίχνεις μέσα, εντάξει, βγάζει τα υγρά του γιατί ξεπαγώνει. Μπράβο, πολύ σωστά. Δηλαδή δεν τη ξεπαγώνω, τη βάζω έτσι παγωμένη. Και την ξεκινάς, ε. Ναι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, δύο κρεμμύδια λοιπόν, το κόβουμε και αυτά σε χοντρά κομμάτια, έτσι ένα χοντρό καρέ να το πω. Τα σοτάρουμε, υπάρχουν δύο τρόποι, το συζητούσαμε και εδώ πέρα πριν στο διάλειμμα με την Ίνα. Ο τρόπος ο ένας είναι να βάλεις όλα σου τα λαχανικά και να τα ψήσεις όσο πιο δυνατά γίνεται στο φούρνο έως να καψαλιστούν. Για να πάρουν αυτό το ωραίο το ροδοκόκκινο χρώμα, γιατί αυτό το χρώμα και αυτό το χρώμα που θα έχουν πάρει μετέπειτα στο δίνει σε γεύση μέσα στην κατσαρόλα. Δηλαδή, άμα τα ψήσεις στο φούρνο, όλη τη συνταγή αυτή που βλέπετε, άμα τη βάλεις στο φούρνο και τη βγάλεις και τη βάλεις σε μια κατσαρόλα μετά για να την πολιτοποιήσεις, θα έχεις ένα πολύ ωραίο γευστικό αποτέλεσμα. Αλλιώς, αν δεν θέλεις να ανάβεις και φούρνο τώρα για να κάνεις μια σούπα, λες τώρα κάτι θα ανάψω και φούρνο. Όχι, δεν θα το κάνω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Οπότε, σοτάρεις πολύ καλά, όχι να πάρουν χρώμα όμως, γιατί μπορεί να πικρίσουν τα υλικά. Οπότε, σοτάρουμε ξεκινώντας με το κρεμμύδι, κόβουμε την κολοκύθα μας, όπως είπαμε, σε καρεδάκι. Δηλαδή, αυτή η κολοκύθα που καθάρισα εγώ τώρα είναι περίπου 1 κιλό. Οπότε, βάζουμε και την κολοκύθα μέσα. Και τι κάνουμε τους σπόρους που έχουμε από την κολοκύθα, τους χρησιμοποιείς, τους κάνεις κάτι. Όταν ήμουν μικρή και είχα όρεξη, ναι. Τώρα βάρινα. Κοίταξε να δεις. Εγώ τα έχω βάλει σε ένα μπολάκι εδώ πέρα με νερό. Γιατί έτσι όπως την καθαρίζω, να είδες, τα πήρα και τα έβαλα εδώ. Παίρνω μετά και τα ξεχωρίζω πολύ πολύ ωραία.
Και αυτά εδώ πέρα, παιδιά, άμα τα στεγνώσουμε και τα βάλουμε στο φούρνο τους, για ένα τεταρτάκι περίπου στους 180 με 190 βαθμούς, θα έχουμε τα σποράκια μας για να έχουμε ένα πολύ ωραίο σνακ το βράδυ εκεί που καθόμαστε και βλέπουμε την ταινιούλα μας, τη σειρά μας, ό,τι και αν βλέπουμε. Αχ, όταν είσαι νέος, Πέτρο μου, δεν βαριέσαι. Απλώνεις εκεί τα σπόρια. Τραχανάδες θα απλώνεις. Εκεί, τώρα μεγαλώνεις. Τίποτα. Α, στο σούπερ μάρκετ, ό,τι βρεις το παίρνεις. Έχεις δίκιο. Περνάει και ο έρωτος μετά. Που όρεξη να μαγειρεύεις. Α, ωραίο. Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Βάζουμε, κόβουμε την κολοκύθα όπως είπαμε. Βλέπετε, κοίτα, δείτε εδώ. Δεν έκανα αυτό που σας είπα πριν εγώ. Και τώρα το μαχαίρι μου μπορεί να φύγει. Οπότε τη βάζουμε να κάτσει την κολοκύθα και όπου κάθεται εκεί κόβουμε, παιδιά. Καρεδάκι χοντρό λοιπόν, κρεμμύδι και τα βάζουμε μέσα. Προφανώς για να κάνουμε τη σούπα μας αυτήν, για να πάρουμε έξτρα χρώμα, γιατί ό,τι μαγειρεύεται, παιδιά, αρχίζει και χάνει λίγο το χρώμα, όπως και στην πολυτοποίηση, θα σας τα πω όλα μετά. Βάζουμε λοιπόν και λίγο καρότο μέσα. Καθαρίζουμε τα καρότα μας. Πολύ ωραία. Είναι καλό το καρότο, δηλαδή πολύ ωραίο. Είναι και ωραία γεύση έχει. Και είναι full θρεπτική αυτή η σούπα που φτιάχνουμε, παιδιά. Και έχει έτσι και μια ωραία γλυκάδα. Οπότε είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Μέσα στη συνταγή σας γράφω ότι βάζω σχοινόπραστο. Σε περίπτωση που δεν βρείτε σχοινόπραστο, σχοινόπραστο δεν πειράζει, μην βάλετε. Μπορείτε να βάλετε και λίγο, αν έχετε λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο, το πάνω, το πράσινο μέρος. Και θέλω όπως είναι εδώ τώρα να το πάρουμε και να το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι, χοντρά κομματάκια, μέσα στην κατσαρόλα λοιπόν, να σοταριστεί και αυτό. Αλλιώς και βάζουμε. Έχουμε, ας πούμε, πράσο και όχι φρέσκο. Βάζουμε και λίγο το πράσινο μέρος. Ναι. Λοιπόν, σοτάρουμε αυτά τα υλικά. Με το που σοταριστούν, βάζουμε λίγο νεράκι μέσα. Κάτσε να βάλω από εδώ πέρα. Είναι μια χαρά και μπορούμε να βάλουμε νερό τώρα, Ίνα. Mm-hmm. Δεν σβήνουμε με κρασιά, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Φτιάχνουμε μια σούπα, δεν θέλουμε πολλά-πολλά. Ναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όλα τα υλικά, τα υπόλοιπα, μπαίνουν προς το τέλος της συνταγής. Δηλαδή, δεν θα βάλω τώρα τζίντζερ, δεν θα βάλω, σας έχω γράψει ότι βάζω γαρίφαλο, αλάτι, πιπέρι, τζίντζερ, πετιμέζι. Mm. Όλα αυτά τα υλικά μπαίνουν προς το τέλος. Δεν χρειάζεται να μαγειρευτούν, απλά τα βάζεις για να πάρεις λίγο το άρωμα. Εγώ θα το κάνω λίγο στην άκρη αυτό, γιατί θέλω τώρα να πολυτοποιήσουμε και να δείξουμε την σούπα μας. Λοιπόν, άρα έρχεται σε αυτή τη μορφή, έρχεται, έχουν έτσι όλα. Ακριβώς. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη μορφή που βλέπετε. Δείτε εδώ, έχουν λιώσει όλα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται, δηλαδή και να σου λιώσουν και τελείως και να το ξεχάσεις όλη τη σούπα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί τώρα θα βάλουμε τα υλικά μας. Εγώ σας είπα ότι σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κρέμα γάλακτος, μπορείτε να βάλετε μόνο ελάχιστη πατάτα. Εγώ θα βάλω ένα κλικ έτσι εδώ πέρα. Απλά να ξέρετε ότι με το που βάλετε, με το που αρχίζετε και πολυτοποιείτε, όλο αυτό αρχίζει και χάνει το χρώμα του. Οπότε θέλουμε να πολυτοποιήσουμε για πολύ πολύ λίγο. Βάζω λίγο ginger εδώ που έχω σε σκόνη, αλλά έχω τρίψει κιόλα ginger. Αυτό ήθελα να σας το δείξω. Τρίβω ginger εδώ πέρα, φρέσκο ginger στο τρίφτη. Και αυτό που κάνω είναι να πάρω μόνο το χυμό του. Επειδή έχει πολλές ίνες εδώ μέσα και δεν τις θέλουμε τις ίνες. Και δείτε εδώ τι κάνουμε. Και περάσει από σίτα μετά, αλλά γιατί να τρελαίνεσαι. Και δείτε εδώ. Το στίβουμε έτσι πολύ, παίρνουμε μόνο τη γεύση από το τζίντζερ και δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε οτιδήποτε άλλο. Βάζουμε λοιπόν αυτά μας τα υλικά, προσθέτουμε λίγο γαρίφαλο. Το γαρίφαλο είναι ένα υλικό το οποίο όσο ερχόμαστε προς τα Χριστούγεννα να το συναντάμε πολύ πολύ συχνά, σε μελομακάρονα, σε σούπες, σε όλα αυτά. Βάζουμε και λίγο γαρίφαλο λοιπόν μέσα. Πολύ πολύ λίγο αρκεί και θα πολυτοποιήσεις εσύ, θέλεις. Ναι. Και στο τέλος δένουμε με λίγο βουτυράκι. Το βούτυρο, τώρα μιλάμε για μία κουταλιά της σούπας, δεν μιλάμε για μεγάλη ποσότητα. Να σου που βοηθάει να είναι στη φωτιά όταν το πολυτοποιείς όχι. Δεν χρειάζεται να είναι, δεν χρειάζεται. Τέλεια. Λοιπόν, μπορείτε να πολυτοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που δεν έχετε ραβδομπλέντερ, μπορείτε να το κάνετε και σταδιακά στο μούλτι. Στο μούλτι, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί πολλοί τρόποι. Αλλιώς με ένα σύρμα θα σας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Και όσον αφορά λοιπόν το πόσο θέλουμε να είναι πηχτή η σούπα μας, το φέρνουμε εμείς στα μέτρα μας. Δηλαδή, αν δεις ότι τώρα θεωρείς ότι είναι έτσι κάνεις λίγο. Κάνει όργο αυτό, το σταματάω. Υποτίθεται ότι το πολυτοποιείς πολύ, 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 πολύ μέχρι να γίνει βελουδένιο. Ωραία. Και έτσι πετυχαίνεις μια ωραία βελουτέ σούπα. Αλλά αν δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ πηχτό, μπορείτε σε αυτό το σημείο να βάλετε λίγο νεράκι μέσα. Δεν θα χαλάσει τη γεύση, δεν θα πάθει τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Οπότε, έχουμε εδώ τη σούπα μας, να σερβίρουμε κιόλας να βάλουμε εδώ. Να βάλουμε, ναι. Και βάζοντας τη σούπα, έχω μια συνταγή για ένα ψωμάκι, το οποίο είναι ένα ψωμί που
θέλεις να. Σπρες. Ναι, είναι πάρα Σπρες. Πολύ γρήγορο. Δεν χρειάζεται καν φούσκωμα. Δεν, χρειάζεται, δεν πρέπει να, να κάτσεις να περιμένεις να φουσκώσει. Είναι συνταγή πολύ πολύ ωραία, πολύ γρήγορη. Ναι. Ορίστε η σούπα μας εδώ πέρα. Ωραία. Τη φέρνετε στα μέτρα σας, την βάζω εδώ. Αστεροειδή γλυκάνισο έβαλα μέσα, παιδιά, που ταιριάζει πάρα πολύ με τη σούπα μας. Και θέλεις... Το απάκι, τι το κάνεις πριν μου πεις για τα. Απάκι, κοίταξε να δεις. Είναι ένα υλικό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ελληνικότατο υλικό. Μ' αρέσει να το βάζω έτσι και λίγο από πάνω για να σπάει λίγο το. Ξέρεις, να πει γιατί θα σου πει ο άλλος καλά. Τι μου έφταξε να φάω σούπα. Βάλε και λίγο έτσι, λίγο απάκι μέσα. Ταιριάζει. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ το μπορεί απάκι. Να βάλεις και μπέικον αντί για απάκι μου. Μπορεί. Ή να μου τη ρωτάς, αφού ξέρεις τι μπορεί να βάλει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Για να σου δώσω πάσα. Ακριβώς.